Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Είχαμε μείνει, κύριοι συνάδελφοι, κάνατε τις οικονομικές σας προβλέψεις. Θα καθορίσουν και τις πολιτικές όμως. Τι πολιτικές θέλετε? Τέτοια εποχή του χρόνου. Δεν θα βρεθεί ο κανένας. Στην Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κανένας. Τι εννοείται κανένας? Αυτό που ψάχνει μέτρο, να φανάει να βρει. Εντάξει, όλοι τις δημοσκοπήσεις του κανένα ψάχνουν. Είναι πολύ, γιατί είδατε χθες τι έγινε στη Γαλλία. Γιατί εδώ τα ελληνικά ΜΜΕ είναι λίγο. Συγγνώμη για τον όρο. Ζητώ συγγνώμη δεύτερη φορά. Είναι λίγο αυτιστικά. Συζητάνε σε όλη τη Γαλλία το ποσοστό της Λεπέν. Τα 11 εκατομμύρια ψήφους που πήρε. Το τεράστιο ποσοστό αποχής. Τα 4-4,5 εκατομμύρια λευκά άκυρα. Και εδώ εμείς συζητάμε για τη νίκη του Μακρόν που διέλυσε την ακροδεξιά. Που η ακροδεξιά γιγαντώνει σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα κάτσουμε να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Ποιες είναι οι πολιτικές που γιγαντώνουν την ακροδεξιά στην Ευρώπη? Είναι η πολιτική της λιτότητας? Είναι η πολιτική του Διευθυντηρίου του Οικονομικού των Βρυξελών? Είναι η γερμανική πολιτική, η οικονομική? Τι ακριβώς είναι? Και να δούμε και εδώ στην Ελλάδα λοιπόν. Υπάρχουν λύσεις για αυτά? Πώς μπορεί λοιπόν να περιοριστεί εδώ η δύναμη της ακροδεξιάς, της Χρυσής Αυγής και τα λοιπά? Το συζητάμε αυτό. Συζητάμε τώρα για τις πολιτικές εξελίξεις που θα γίνουν του χρόνου. Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πολιτικό χρόνο, κέρδισε πολιτικό χρόνο, κύριε Τσίπρα. Τέτοια εποχή του χρόνου το ξανασυζητάμε για το αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν εκλογές. Άνοιξε το 2018. Ήταν η σημαία όλων των πολιτικών κομμάτων του συνταγματικού τόξου. Γιατί ανέβηκε η Λεπέν, γιατί φοβηθήκαν, τρομάξανε στην Ολλανδία. Μα δείτε σήμερα τα γαλλικά ΜΜΕ, το πώς το αντιμετωπίζουν και το πώς το σχολιάζουν. Και εμείς εδώ πανηγυρίζουν τα πολιτικά κόμματα, κέρδισε ο Μακρόν από το Μέγαρο Μαξίμου στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι, Ποτάμι, Πασόκ, Δημοκρατική Συμπάταξη, όλοι πανηγυρίζουν για τον Μακρόν. Ωραία. Ανετράπη. Αποφεύχθηκε η άνοδος της Λεπέν στην εξουσία. Οκ, okay. Από εκεί πέρα τι γίνεται? Συζητάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπήρχε. Αυτό ήταν το σύστημα. Ακριβώς. Ήταν το σύστημα. Δεν υπήρχε βέβαια. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι. Γιατί έχουμε ένα διχασμό όμως. Γιατί έφτασε τόσο ψηλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ ψηλά αυτό. Δηλαδή να θυμίσω κάποια πράγματα. Όχι, Διαμαντή, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Δεν το λέω για το ποσοστό μόνο της Λεπέν. Έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό το οποίο να το αθροίσει κανείς. Το ποσοστό του Μελανσόν, της αποχής, των άκυρων, των λευκών είναι αντισυστημική. Αντιευρωπαϊκοί, ευρωσκεπτικιστές. Είναι αυτή είναι η ψήφος. Ναι, μισό λεπτό. Δεν είναι της Λεπέν όμως. Βάλουμε σε μια σειρά αυτά. Πρώτα απ' όλα, η ακροδεξιά στην Ελλάδα, που θα ξεκινήσω από τα δικά μας, έχει πλαφωνάρει στο 7% και είναι ακριβώς το ποσοστό που πήρε η Εθνική Παράταξη το 1977. Δεν πάει παραπάνω. Στην Αυστρία περιμέναμε όλοι έντρομοι να βγει ο νεοναζί υποψήφιος. Δεν βγήκε. Πήρε πολύ μεγάλο χαμός όμως. Πήρε μεγάλο ποσοστό. Όλοι λέγαμε θα βγει. Δηλαδή τα ποσοστά που καταγράφονται σε αυτές τις κοινωνίες δεν έχουν σημασία. Μόνο αν δεν κερδίσει εκλογικά. Όχι, έχουν. Καταγράφουμε ποσοστά που κινούνται από το 35% έως το 40% σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η οποία είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, έτσι. Από κοινωνία σε κοινωνία. Λέμε για αυτές τις οποίες έχουμε μέχρι τώρα. Λέμε για αυτές τις οποίες αναφέρθηκες και εσύ. Αυστρία, Ολλανδία, στιγμή. Γαλλία. Ναι. Έχουμε καταγραφεί 35-40% ψήφου διαμαρτυρίας. Πες την αντισυστημική, πες την ευρωσκεπτική, πες την όπως θέλεις. Να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Η Λεπέν έβγαινε, αν δείτε, 2-3 μήνες πριν τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, έλεγαν ποιος θα είναι δεύτερος. Έβγαζαν τη Λεπέν πρώτη. Τον πρώτο γύρο λέμε, έτσι. Και έλεγαν, αν είναι δεν είναι μεγάλη πόσο σε δημοσκοπήσεις έδιναν στη Λεπέν 28-29% τον πρώτο γύρο? Γιατί δεν προέβλεπαν την αύξηση του το πεδίου στο οποίο θα έφτανε ο Μελανσόν. Κάτι δεν προέβλεπαν. Ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ψήφου διαμαρτυρίας το εισέφραξε ο Μελανσόν. Ο Φιγιόν την πάτησε γιατί βγήκαν σκελετοί από τον ντουλάπι με τις οικογενειοκρατίες και όλα αυτά. Βγήκε ένας Μακρόν που πραγματικά συμφωνούμε όλοι, νομίζω ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν τον τύπο, γιατί πριν από 4 μήνες, 5 ας πούμε, ήταν ένας άχρωμος και άοσμος υπουργός οικονομίας. Όλα αυτά σωστά. Και το ψηφίσανε αυτόν τον άχρωμο. Ναι, το ψηφίσανε διότι. Από τους νερούς πολιτικούς. Η αντισυστημική ψήφος. Και εκεί θέλω να καταλήξω, για να μην τρώω και τον χρόνο των συναδέλφων, ότι η αντισυστημική ψήφος αναζητά εναλλακτικές λύσεις μέσα στο δημοκρατικό τόξο. Έχει αρχίσει, κατά τη γνώμη μου, να απομακρύνεται από τα άκρα. Και αυτό δεν το έλεγε. Δεν έλεγε αντισυστημική όμως. Άνθρωπος των τραπεζών. Συμφωνώ. Η ζωή μου είναι απέναντι στο σύστημα. Η ανεργία. Η ζωή μου είναι απέναντι σε αυτό το σύστημα. Το ίδιο λέμε. Αλλά πού αναζητά τις λύσεις? Ευτυχώς δεν αναζητά τις λύσεις. Στον πρώτο γύρο η Λεπέν και ο Μελανσόν, που συμφωνούν ότι εκφράζει ψήφο διαμαρτυρίας ή αντισυστημική ψήφο, αθροίζουν πάνω από 40%. Μάλιστα.
Άρα, στη δεύτερη, okay, η συστημική ψήφος στη δεύτερη, έχει το 55%. Όχι, ποιο 55%. Αυτό, συγγνώμη, αυτό λέμε. Στη Γαλλία, καταγράφηκε μετά από 50 χρόνια πρώτη φορά τόσο ψηλό ποσοστό αποχής. Να. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό λευκών και άκυρων. Γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν τη Λεπέν, λοιπόν, αν η λύση είναι τα άκρη. Μα δεν είπαμε, μα δεν είναι το θέμα μας η Λεπέν αυτή τη στιγμή. Πέρα από τη Λεπέν, είναι γιατί και η αποστασιοποίηση του κόσμου από την πολιτική. Μάγκη, όταν βγαίνει ο Φιγιόν, ο Αμόν, ο Βάλς, ο Ολάντ και λένε όλοι ψηφίστε Μακρόν, ο πολίτης ο οποίος πραγματικά πιέζεται και από το σύστημα, καταλαβαίνει ότι ο Μακρόν θα βγει. Δεν πάει λοιπόν να τον ψηφίσει, γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν δεν πήγε να τον ψηφίσει τον Μακρόν. Αλλά έχει μια σημασία ότι δεν πήγε να ψηφίσει τη Λεπέν. Έχει μια σημασία ότι ο Αυστριακός δεν πήγε να ψηφίσει. Να το δούμε λίγο διαμαντή και εδώ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και δημοσκόμου και πολιτικών αναλυτών και από τα επιτελεία των κομμάτων, στις προσεχείς εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, μπορεί η συμμετοχή να είναι. Ναι, η συμμετοχή να είναι κάτω από το 50%. Αυτό δεν είναι χειρό μήνυμα. Πολύ χειρό μήνυμα. Ήδη έχει αρχίσει η διαμαγωγή. Πρέπει να συμφωνήσουμε ή να αναπτύξουμε τις διαφωνίες μας. Ναι. Τι μήνυμα είναι. Ότι είναι ηχηρό μήνυμα δεν διαφωνεί κανείς. Είναι ηχηρό μήνυμα. Ότι είναι ένα μήνυμα στην πολιτική. Αναζήτησης, ναι, μιας, ενός άλλου πολιτικού προτύπου, μιας άλλης πολιτικής. Μιας άλλης πολιτικής. Εντός του δημοκρατικού τόξου. Ναι. Μα δεν το αφήσετε. Δεν βάζουμε θέμα. Πώς θα σου βγάλουν τα μάτια που μου έφερες. Εκτός του δημοκρατικού τόξου. Εσένα. Των παραδοσιακών πολιτικών πρακτικών. Αλλά λέμε όμως και θα συμφωνήσεις ότι πρέπει κάποιο. Με τις διαδικασίες και τις θεσμικές της Γαλλίας να παίρνει στον πρώτο γύρο 23% να το λες ότι δεν είναι εντός δημοκρατικού τόξου. Γιατί? Ακροδεξιό είναι. Ο Χίτλερ το 33 πήρε 33%. Όταν κατέβαινε ήταν εντός του δημοκρατικού τόξου της Γερμανίας. Μετά έγινε αντιδημοκρατικό όταν επέβαλε δικτατορία. Έλα τώρα. Δηλαδή το 33 δεν ήταν δημοκρατικό κόμμα ο Χίτλερ. Ποιος θα το ορίσει το δημοκρατικό και μη δημοκρατικό. Οι πρακτικές του, η ιδεολογία του, οι πολιτικές του θέσεις. Όχι. Εγώ τις βγάζω τις πολιτικές θέσεις του Χίτλερ. Συγγνώμη. Εγώ τις βγάζω τις πολιτικές. Εγώ τις διαβάζω. Εγώ είμαι πολίτης, τις διαβάζω. Εκείνος μου τις λέει τις πολιτικές θέσεις. Άρη, κάτι θα πει για πάμε με. Όχι, έλεγα ότι αν δεν αλλάξει η πολιτική η οποία γεννά αυτά τα αποτελέσματα, αυτή την απογοήτευση, αυτή την οργή. Αυτή, την... Αυτό όμως δεν το έχουμε δει εδώ. Δεν το έχουμε δει εδώ. Από σε τρεις εκλογές μεγάλες. Δεν το έχουμε δει εδώ. Ξέρετε γιατί όμως δεν το έχουμε δει. Ξέρετε γιατί δεν το έχουμε δει εδώ. Όχι, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί 40 χρόνια. Και είναι ένα ισχυρό επιχείρημα αυτό της κυβερνητικής πλευράς. Και δεν μπορεί να. Δεν είναι... Η κυβέρνηση μία άλλη πλευρά. Ναι. 40 χρόνια. Να και ναι. 40 χρόνια και να πονέσω το σύστημα. Ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Δεν αλλάζει εύκολα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση του Άρη. Ποια από τις πρακτικές των πολιτικών κομμάτων της μεταπολίτευσης δεν έχει ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τις περισσότερες ακολούθησες. Αλλά λοιπόν. Τις περισσότερες. Απλώς, από τη στιγμή που ανέλαβε. Δεν βαρύνεται. Από τη στιγμή που ανέλαβε. Βεβαίως, από τη στιγμή διαμαντή. Που ανέλαβε. Πότε. Δεν βαρύνεται. Τώρα όταν είμαστε την πολιτική δεν θα τα λέω. Και το 89 αναλάβω να σου πω. Η διαμαντή με το 89 ακολούθησε όταν φλωράγησε η κύριε Βοσμπίχαν. Έτσι είναι. Σωστά. Εγώ εδώ θα σας θυμίζω απλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την ψήφο διαμαρτυρία στην Ελλάδα και ότι στην αρχή η τότε κυβέρνηση Σαμαρά τον έθετε εκτός του δημοκρατικού και ευρωπαϊκού τόξου. Το ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε σε αυτό. Το 12. Το 12. Αρχές. Αλλά όταν έγινε... Το 9-12 το κύριο Σαμαράς ήταν συνομιλητής του κύριου Τσίπρα. Μην το ψάχνετε. 1,5 χρόνο πριν από το σήμερα αγώνα, το θυμάσαι Σπύρο. Δεν μιλάγαμε για το ευρωπαϊκό τόξο και τον βγάζαμε εκτός των ΣΥΡΙΖΑ. Τον βγάζαμε, αλλά λέω όμως ότι πριν ο κύριο Σαμαράς τον είχε, ήταν ομοτράπεζος με τον κύριο. Οι πολίτες διαμορφώνουν τις νέες καταστάσεις ερήμην του πολιτικού συστήματος της παραδοσιακής πολιτικής ελίτ. Πριν από ένα χρόνο, αν μαζευόμαστε εδώ και λέγαμε ότι τα δύο μεγάλα γαλλικά κόμματα, οι Ρεπουμπλικανοί της κεντροδεξιάς και οι σοσιαλιστές της αριστεράς θα μείνουν έξω από το δεύτερο γύρο, θα μας λέγανε τρελούς. Θα μας λέγανε. Ναι, μήπως. Λοιπόν, οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Από αυτά που έχουμε ζήσει, δεν είναι κυρίαρχο κριτήριο του πολίτη, του ψηφοδέλτου που θα βάλει στην κάλπη η πολιτική του ταυτότητα, η κομματική του ταυτότητα. Βεβαίως δεν είναι. Και είναι πλέον η ταυτότητα της ζωής. Βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες αλλαγές και μετακινήσεις που με παραδοσιακά πολιτικά δεν μπορούσαν να εξηγηθούν. Θεωρείς ότι η διαβάζεις όποιο θέμα θέλεις να πας όπου θέλεις και πλέον είναι... Κώστα. Ναι, συμφωνώ με αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ότι δεν υπήθεται εύκολα ο πολίτης σήμερα ότι ξαφνικά θα βρεθεί κάποιος σωτήρας να του λύσει τα προβλήματα, να του δώσει αυτό που μπορεί να έχασε ή να του αυξήσει αυτό που ήδη έχει. Δεν πείθεται γιατί ήδη ζει, εμείς το ζούμε. Και στην Ευρώπη υπάρχει τόσο πολύ, αλλά όχι τόσο πολύ, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αυτό που λένε ο ευρωσκεπτικισμός. Εγώ νομίζω ότι και εδώ στο Μακρόν, αυτό το, ας πούμε, μια αποστηρωμένη, το πούμε, πολιτική προσωπικότητα, μπορεί και να αποδειχθεί ταλέντο,
Εξαρτάται τι μετά, αν θα κάνει και τι θα κάνει. Είπε πριν από. Έχει πει και μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Είπε ότι. Αν τον αφήσουν, το εργασιακό. Ή την πλαίσια του έχουν βάλει. Συμβάσεις, είπε κάποια πράγματα, ναι. Εκεί θα φανεί. Και αυτό θα φανεί σύντομα. Θα φανεί μέχρι το φθινόπωρο. Το πολύ θα φανεί. Και τι εκλογέ με τι βουλευτικέ πάει το πρόγραμμα, έτσι. Αν κάνει αυτά, μπορεί να έχει να δείξει κάτι. Αλλιώ θα είναι. Το ίδιο πρόσωπο με άλλο πρόσωπο με την ίδια πολιτική και εκεί θα είναι κίνδυνος για μια ακροδεξιά στα επόμενα 5 χρόνια όποτε θα είναι στη Γαλλία και σε εμάς. Για μένα η κυρία Λεπέν στη Γαλλία ούτε ισοπεδώθηκε ούτε κατατροπώθηκε. Εγώ θεωρώ απλά ότι υπάρχει μια παράταση χρόνου και για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες γιατί στα επόμενα 4 χρόνια θα ξαναπάμε σε εκλογές. Πολλοί έσπευσαν να πούνε ότι ανακουφίστηκαν τέλος πάντων ένα ουβ. Ότι βγήκε τέλος πάντων ότι πήραμε μια ανάσα. Ναι, εντάξει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να κάτσουν να δουν ότι ο κόσμος συμπεριφέρεται έτσι εκλογικά, γιατί πολύ απλά ψηφίζει με κριτήριο το πώς είναι η ζωή του, όχι με κομματικό κριτήριο. Και αυτό ισχύει για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό. Λοιπόν, κυρία και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας μείνετε μαζί μας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αλλάζουμε θεματική σε λίγα λεπτά.